στο χέρι στη σκανδάλη, αστυνομικοί σαρώνουν τα ορεινά γύρω από το χωριό Λίμνες, αναζητώντας δύο νεαρούς κτηνοτρόφους που νωρίτερα άνοιξαν πύρ για να διαφύγουν όταν τους εγκλώβησαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Το θερμό επεισόδιο εξελίχθηκε στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής που οδηγεί στο γειτονικό χωριό, όταν ένας από τους δικυκλιστές άρχισε να καταδιώκει τους υπόπτους που άνοιξαν τις πόρτες του αυτοκινήτου και άρχισαν να τρέχουν στα χωράφια. Πέρασαν αυτοί και το πήγαν να το σταματήσουν και πυροβόλησαν τους αστυνομικούς. Παραπέρα ξέρω. Είδατε τα περιπολικά του αστυνομικού που πάνε πάνω από τα περιπολικά. Όλα ξεκίνησαν νωρίτερα το πρωί στην περιοχή της Κριτζάς, όπου εξελίχθηκε επεισόδιο με πρωταγωνιστές τους δύο νεαρούς κτηνοτρόφους. Περιοικειδοποίησαν την αστυνομία δίνοντας τα στοιχεία του μαύρου Ναβάρα με το οποίο διέφυγαν. Δικυκλιστές της ΟΕΠΤΑ που ενημερώθηκαν μέσω ασυρμάτου εντόπισαν το 4x4 στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση το Ηράκλειο και ξεκίνησαν καταδίωξη. Λίγο παρακάτω, οι νεαροί μπήκαν στο παράδρομο της Εθνικής με κατεύθυνση το χωριό Λίμνες, όπου και εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο. Όταν ο ένας από τους αστυνομικούς άρχισε να τους καταδιώκει στα χωράφια, οι δράστες άνοιξαν πυρ για να τους εκφοβήσουν και να διαφύγουν ανενόχλητοι. Εγώ τις είδα τις μηχανές που περάσαν, αλλά δεν ήξερα. Δεν ακούστηκε πυροβολισμός. Όχι, εγώ δεν ήμουνα εδώ. Απλά κατέβαζα τα πράγματα από το αυτοκίνητο και τους είδα που περάσαν. Αλλά τι είχε γίνει και αυτά δεν ξέρω. Ο ένας από τους δικυκλιστές της ΟΕΠΤΑ εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα του εδώ στον παράδρομο της Εθνικής Οδού και μπήκε στα χωράφια ξεκινώντας την καταδίωξη όταν άρχισαν να πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την ασφάλεια Αγίου Νικολάου και τα τμήματα αστυνομικών επιχειρήσεων αναζητώντας τα ίχνη των δύο νεαρών. Η ενημέρωση που είχαν είναι ότι οι δράστες οι οποίοι προκάλεσαν το επεισόδιο έχουν διαφύγει με κάποιο όχημα. Οι συνάδελφοί μου της τροχιάς Αγίου Νικολάου εντόπισαν το όχημα. Στην προσπάθειά τους να το ελέγξουν οι δράστες διέφυγαν, το ακολούθησαν, στη συνέχεια παράτησαν το όχημα, διέφυγαν πεζοί. Ώστε να διαφύγουν τον οποιοδήποτε έλεγχο και πυροβόλησαν. Αστυνομικοί της ασφάλειας ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή το σημείο από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί, αναζητώντας κάλικες και άλλα στοιχεία. Με το χέρι στη σκανδάλη, άνδρες της ασφάλειας Αγίου Νικολάου, κλιμάκια από τα ΤΑΕ αλλά και την ΟΠΚΕ ερευνούν την περιοχή, αναζητώντας τα ίχνη των δραστών. Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί ακροβολισμένοι στις ορεινές περιοχές γύρω από τις Λίμνες αναζητούσαν τα ίχνη των δύο νεαρών κτηνοτρόφων, ένας εκ των οποίων έχει πλήρως ταυτοποιηθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος των δραστών. Πολύ επικίνδυνο είναι. Είναι επικίνδυνο. Για να γίνει τέτοιο επεισόδιο είναι ναρκωτικά στη μέση. Συμφωνείς? Εντάξει, έτσι θα τα σβήνει όλα. Η επίθεση σε βάρος των δύο αστυνομικών προκάλεσε αντιδράσεις. Για τις συνθήκες του περιστατικού κλήθηκαν να καταθέσουν και οι δύο αστυνομικοί. Είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να σκοτωθεί και κάποιος, αλλά δεν ξέρουμε ούτε το λόγο, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Οι συνάδελφοί μου βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τέτοιου ίδιου κινδύνους, όμως αυτά τα περιστατικά τα καταδικάζουμε και πρέπει να τα καταδικάσει όλη η κοινωνία, γιατί πέρα από το κομμάτι ότι κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού, μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή κάποιου πολίτη.